εδώ βρισκόμαστε στο διάδρομο που είναι τα κελιά της απομόνωσης. Εδώ ο σοφρονιστικός τον αφήνει να περάσει. Όχι, όχι. Ο σοφρονιστικός προσπαθεί από την λέξη να τους χωρίσει, αλλά είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κινδυνεύουν και απλά προσπαθούν με όμορφο τρόπο να το διακόψουν. Εδώ ο άλλος είναι συνεργός. Ο άλλος είναι συνεργός. Ναι, ναι, ναι. Έχει τραβήξει το σύρτη, είναι ξεκλειδωμένη η κυκλίδα που λέμε εμείς. Πάλι προσπαθούν. Ο ένας από ό,τι φαίνεται κρατάει το κλασικό σουβλί. Να ο τρίτος συνεργός και ο άλλος κρατάει κάτι πιο μεγάλο και χμηρό. Βρέθηκε στο κελί του Κορυδαλού για ένα μη βίαιο αδίκημα δίπλα σε βαρυπινίτες και σκληρούς κακοποιούς. Όσα βλέπει και ακούει να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό δεν του προκαλούν καμία έκπληξη. Έκπληξη προκαλέσαν απλά ότι το, το ανεβάσανε από μόνοι τους, ειδικά το Γκλέντι. Γιατί γίνονται συχνά αυτά. Τώρα απλά αυτό φάνηκε. Ήταν λίγο τώρα. Υπερόπτης, δεν ξέρω, δεν περιμένανε. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, γίνονται, αλλά αυτό κακώς το κάνανε. Το άλλο βίντεο γιατί ανέβηκε, για παραδειγματισμό κάποιον. Για παραδειγματισμό ανέβηκε. Να δείξουν ότι δεν πρέπει να λες πράγματα ή να κάνεις πράγματα. Άρα είναι ένα μήνυμα προς κάποιους. Είναι σκληρό μήνυμα για πολλούς, γιατί ακόμα και μεγάλοι ποινικοί έχουν λυγίσει. Ναρκωτικά, αυτοσχέδια, όπλα, κινητά, μια βαριά βιομηχανία του εγκλήματος σε πλήρη διάταξη. Τέτοια περιστατικά βίας δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο. Σε πολύ γνωστό ποινικό κρατούμενο, ο οποίος τη γλίτωσε γιατί τα χτυπήματα δεν ήταν σε ζωτικά σημεία. Ήταν 47 περίπου σουβλιές, έτσι τις ονομάζουμε στη φυλακή. Ήμασταν παρόν γιατί ήμασταν συνέδριο σε δικηγόρο αρκετοί κρατούμενοι και την ώρα που αποχωρούσε ο συγκεκριμένος κρατούμενος, του επιτεθήκαν δύο Αλβανοί. Τα σουβλιά τι είναι, πώς τα φτιάχνουν. Είναι, κατασκευάζονται από τα κρεβάτια, τα οποία έχουν κάποια μικρά σιδεράκια για να μπαίνουν τα στρώματα, τα οποία τα ξυλώνουν και με κάποιο τρόπο τα κατασκευάζουν έτσι. Είναι στο μέγεθος σαν ένα καλαμάκι στο πάγος, παράδειγμα. Όπως λέει, η αλβανική μαφία είναι η σκληρότερη στον Κορυδαλό, αφού ελέγχει τα ναρκωτικά, άρα και το χρήμα. Όσο για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, απαντά.